Λοιπόν, πάμε να κουβεντιάσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Να καλησπερίσω στο στούντιο της Μετρόπολης, τον Περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη. Τον ευχαριστώ πολύ που είναι εδώ μαζί μου σήμερα. Κύριε Περιφερειάρχα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Δυνατός, έχετε αναρρώσει. Είμαι πολύ δυνατός τώρα πλέον. Χαίρομαι, χαίρομαι. Το ξεπεράσαμε και αυτό. Να πω με την ευκαιρία ότι όπως όλοι μπορούμε να καταλάβουμε, μπορεί να ασχολούμαστε με πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολλά πράγματα να απασχολούν την καθημερινότητά μας και να μας φοβίζουν, αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι ο κορονοϊός είναι εδώ. Δεν είναι παρελθόν. Είναι εδώ και θα πρέπει να προσέχουμε τον εαυτό μας. Θα πρέπει να προσέχουμε και θα πρέπει να δίνουμε, και από ό,τι καταλαβαίνω τώρα μετά τις ενέργειες αυτές, προτεραιότητες στην υγεία. Γιατί από ό,τι φαντάζομαι, αυτό τώρα κάνει η Περιφερειακή Αρχή. Ξεμπλόκαρε ένα έργο. Πήγαιναν χαθεί κάποια χρήματα. Τι ακριβώς? Δεν το κάνει τώρα. Είναι μια επίπονη διαδικασία. Ξέρετε, είναι ένα πολύ σημαντικό έργο. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί όταν μιλάμε για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρείου, μιλάμε για την αυαρχίδα, την υγειονομική της περιφέρειάς μας. Δεν είναι ένα νοσοκομείο της πόλης των Πατρών. Σωστά. Αφορά το σύνολο της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Και όχι μόνο της Δυτικής Ελλάδας, γιατί και από άλλες περιοχές. Δυτική Ελλάδα εννοώ όλη τη Δυτική Ελλάδα, μέχρι και την Ήπειρο, μέχρι και την Πελοπόννησο. Εγώ θα σας πω το εξής. Ακριβώς όπως και είπατε και στον πρόλογο για το θέμα. Είπατε ότι πρόκειται για ένα νοσοκομείο το οποίο τις τελευταίες τρεις δεκαετίες δεν έχει δει τίποτα, τίποτα που υπάρχει δηλαδή σχεδόν, δεν έχει δει κάτι σε κτηριακή υποδομή που να το αναβαθμίζει. Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα έχοντας ένα έργο το οποίο 6,5 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο είχε ενταχθεί το 2018 με την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή στο ΕΣΠΑ της Δυτικής Ελλάδας. Βρήκαμε ένα έργο το οποίο ήταν σε πάρα πολύ μεγάλο τέλμα και κίνδυνο να μην καταφέρει να υλοποιηθεί. Γιατί? Γιατί, αυτό να καταλάβουμε το γιατί. Ξέρετε, γιατί έχει σημασία. Γιατί μπορεί να ακούνε και οι πολίτες. Για ποιο λόγο, αφού εντάχθηκε μέσα στο πρόγραμμα, ποιο ήταν το μακάρι πρόβλημα? Μακάρι τα έργα να υλοποιούνταν μόνο με την ένταξή τους. Ξέρετε, αυτό είναι ένα. Ο ενημερωμένος πολίτης είναι και ο πολίτης ο οποίος είναι όριμος και μπορεί να κρίνει τα πράγματα. Μακάρι ένα έργο να υλοποιούνταν με την ένταξή του. Ένταξη δεν σημαίνει κάτι. Ένταξη σημαίνει βρήκα τα χρήματα. Τα χρήματα υπάρχουν. Υπάρχουν στο ΕΣΠΑ. Το θέμα είναι πώς αυτό το έργο μπορεί να υλοποιηθεί. Ενταγμένο είναι εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες η Πατρών Πύργο. Ενταγμένη ήταν. Γιατί δεν γίνονταν? Κάποιος την κάνει. Και για να γίνουν τα έργα θέλουν πόνο, θέλουν υδρότα, θέλουν κόπο. Και ξέρετε ποιος δουλεύει? Δουλεύουν αυτές οι υπηρεσίες οι οποίες εμπλέκονται για να πάρουν ένα έργο από το μηδέν που βρισκόταν και να το πάνε παραπέρα. Ξέρετε, όταν λοιπόν το βρήκαμε εμείς, βρήκαμε ένα έργο το οποίο ως δικαιούχο, ως δηλαδή φορέα που θα υλοποιήσει το ίδιο το έργο, ήταν οι υπηρεσίες του νοσοκομείου. Έλα μου, οι υπηρεσίες του νοσοκομείου όμως δεν μπορούσαν να το υλοποιήσουν. Άρα τι έπρεπε να γίνει? Με τον κίνδυνο λοιπόν να χαθεί, που έπρεπε να αρχίσει το 2020 η υλοποίησή του, τι κάναμε? Απεντάξαμε και επανεντάξαμε το έργο αυτό. Γιατί? Για να βάλουμε ως δικαιούχο και φορέα υλοποίηση στην ΚΤΥΠ, τις κτηριακές υποδομές. Είναι ο φορέας και η επιλογή η οποία οδήγησε μέσα σε 4 μήνες να γίνει αυτό που δεν έγινε σε 2 χρόνια. Αυτό σημαίνει υλοποιώ και βάζω σε μια σειρά ένα έργο το οποίο θέλω να υλοποιηθεί και απλά δεν το θέλω να υπάρχει ως ένα έργο αυτή σε μια λίστα. Αυτή είναι η απάντηση και στην ανακοίνωση που έβγαλε η παράταξη Δυτική Ελλάδα, δικαίωμα στην πρόοδο. Αυτή είναι η αλήθεια. Απαντήσεις, ξέρετε, δεν νομίζω ότι είμαι ο αρμόδιος να δίνω σε παρατάξεις και σε πολιτικές νοοτροπίες οι οποίες το μόνο που έχουν αποδείξει είναι ένας πληρέστατος κατάλογος ευχών, οραμάτων και ο αντίστοιχος κατάλογος έργων είναι μάλλον φτωχός. Εδώ εμείς ήρθαμε να υλοποιήσουμε, ήρθαμε να κάνουμε πραγματικότητα και νομίζω αυτό το σημάδι που δείχνει ότι ένα έργο υλοποιείται είναι η υπογραφή της σύμβασης που έγινε τέλη του Δεκεμβρίου του περασμένου έτους και φυσικά η εγκατάσταση του εργολάβου. Το έργο γίνεται. Αυτό για μένα έχει σημασία, γιατί τα έργα, ξέρετε, δεν είναι του Φαρμάκη, του Κατσιφάρα ή οποιοδήποτε άλλο. Εμείς είμαστε περαστικοί. Αυτό κάποιοι δεν το έχουν αντιληφθεί. Εμείς το γνωρίζουμε καλά αυτό, έτσι. Γιατί έχουν εγκαινιάσει, δεν ξέρω κι εγώ πόσες φορές, την Πατρών Πύργο. Γι' αυτό ακριβώς το λέω και είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί. Στους πολίτες, τα έργα ανήκουν στους πολίτες και μόνο σε αυτούς. Και γίνονται για αυτούς. Οι ιδιοκτησιακές νοοτροπίες ανήκουν σε αυτούς που ασκούν την πολιτική με έναν άλλο τρόπο, ίσως επαγγελματικό. Μάλιστα. Να πούμε όμως τι εμείς θα γίνει. Γιατί ακούμε ενεργειακή αναβάθμιση. Δηλαδή, τι θα γίνει? Θα βάψουμε το νοσοκομείο? Εγώ τα λέω πάρα πολύ απλά, γιατί είναι αυτά που ακούμε από τους πολίτες. Αξίζει.
αξίζει να σταθούμε σε αυτό. Νομίζω πριν και στην κάρτα την οποία δείξατε, υπήρξε μια πλήρης περιγραφή των εργασιών με λεπτομέρεια που θα λάβουν χώρα. Μιλάμε για αλλαγή κοφωμάτων, μιλάμε για θερμοπροσώψεις, μιλάμε για πλήρη επαναφορά στην προτέρα κατάσταση, στη σωστή κατάσταση δηλαδή, του εσωτερικού και του εξωτερικού του κτηρίου. Μιλάμε για μια παρέμβαση και θα πρέπει να το καταλάβουμε ως εξής. Δεν έχει νόημα να πούμε αν θα βαφτούν 5 μπαλκόνια, 4 εκδιώματα. Έχει νόημα να πούμε το εξής, ότι από αυτή την παρέμβαση θα υπάρξει 40% εξοικονόμηση του ενεργειακού κόστους. Ρωτήστε σας παρακαλώ, γιατί δεν είμαι πρόχειρος να σας πω αυτή τη στιγμή, τι διοίκηση του νοσοκομείου, τι πληρώνει, να το πω έτσι, ποιες είναι οι ανάγκες της, οι ενεργειακές. Σωστά, καλά κάνετε και το αναφέρετε, είναι πάρα πολύ γιατί μεγάλες. Είναι και θέμα επικαιρότητας. Τώρα μιλάμε για την ακρίβεια, μιλάμε για την ανατίμηση των τιμών της ενέργειας. Φανταστείτε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι μέσα σε αυτή τη συγκυρία να έρχεσαι και να λες ότι εγώ υλοποιώ έργα τα οποία τι κάνουν, τι νοσ είναι τα χρήματα που δαπανώνται. Του ελληνικού λαού δεν είναι. Η εξοικονόμηση αυτών των πόρων πού γυρίζει. Γυρίζει στον ελληνικό λαό, στο λαό της Δυτικής Ελλάδας. Πού γυρίζει. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό, χωρίς να θέλω να υποβαθμίσω, και την εξοικονόμηση που γίνεται σε περιβαλλοντική όχληση. Είναι πολύ πολύ μικρότερη, το μικρότερο το περιβαλλοντικό αποτύπωμα λόγω αυτής της αναβάθμισης. Και νομίζω ότι είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και πολύ συμβολικό, γιατί αναφερθήκατε και στις ξενοδοχειακές υποδομές, οι οποίες έχουν ήδη γίνει, στον εξοπλισμό που ήδη θα γίνει. Ήδη τρέχουμε και πολύ σύντομα και αυτό θα υλοποιηθεί, κάποιος ξενοδοχειακός εξοπλισμός της τάξης του 1 εκατομμυρίου πάλι για το Ρίο. Ήδη έχουμε, με την ίδια διαδικασία που σας είπα, έχουν γίνει και οι παρεμβάσεις μας στην νοσηλευτική μονάδα του Πύργου, αλλά και στην νοσηλευτική μονάδα του Αιγείου, αλλά φυσικά και στην ενεργειακή βάθμιση του Κέντρου Ψυχικής Υγείας στο Αγρίνιο. Όλα αυτά έχουν δρομολογηθεί και έχουν υλοποιηθεί. Ήδη είναι υπό υλοποίηση, υπογράφηκαν οι συμβάσεις σχετικές. Σε λίγο γίνεται και οι αντίστοιχες εγκαταστάσεις των εργολάβων και στα υπόλοιπα νοσοκομειακά ιδρύματα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτά δεν γίνονται με το πάτημα ενός κουμπιού. Αυτά γίνονται και ελήφθησαν όλες οι πρωτοβουλίες για να φτάσουμε εδώ σήμερα από την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων μας. Βρήκαμε αυτή την κατάσταση, χτίσαμε πάνω σε αυτήν, είδαμε τα λάθη και διορθώσαμε τα λάθη. Και διορθώνοντας τα λάθη, τι καταφέραμε να κάνουμε? Να κάνουμε σε 4 με 5 μήνες αυτό που δεν έγινε σε 2 χρόνια. Και αυτό κρατώ. Υπάρχουν και άλλα έργα που ακολουθήθηκε αυτή η διαδικασία. Σας εξήγησα μόνο στο κομμάτι των νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Η συνεργασία μας με τις κτηριακές υποδομές έλυσε πραγματικά όλα μας τα προβλήματα. Μετά την ένταξη, η ΚΤΥΠ έτρεξε και ολοκλήρωσε τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης, τη διαγωνιστική διαδικασία. Αυτή είναι η υπηρεσία που πραγματικά ξεκόλλησε τη διαδικασία. Και είναι η υπηρεσία του κράτους, δεν είναι κάποια μυστική υπηρεσία. Μάλιστα. Είναι η υπηρεσία η οποία κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Η ίδια είναι αυτή που μας βοηθάει και στη διαδικασία της αναβάθμισης των σχολικών μας εγκαταστάσεων. Τα νέα σχολεία που χτίζονται στην Ηλία, για παράδειγμα. Με την ΚΤΥΠ συνεργαζόμαστε. Και ό,τι οριμάζουμε για τη συνέχεια με χρηματοδότηση από τη νέα προγραμματική περίοδο για ΑΧΑΙΑ και Τολοκανανία, πάλι με την ΚΤΥΠ. Γιατί ποντάρουμε και βασιζόμαστε πάνω σε δομές οι οποίες είναι αξιόπιστες, κρατικές δομές οι οποίες είναι αξιόπιστες και μπορούν να υλοποιήσουν έργα. Εμείς θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Μάλιστα. Πάμε τώρα, γιατί μιλάμε για την ακρίβεια. Αύριο αναμένεται να έχουμε μια ειδική συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ζητήθηκε να συζητηθεί το θέμα της ακρίβειας. Και επειδή γενικότερα, τώρα εντάξει, μπορεί να γίνει μια συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την ακρίβεια, υπάρχουν ανατιμήσεις. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Μπορεί η Περιφερειακή Αρχή να παρέμβει? Μπορείτε να κάνετε κάτι γι' αυτό? Εντάξτε. Δεν θέλω να υποβαθμίσουμε την αυριανή συζήτηση. Όχι, δεν την υποβαθμίζουμε, αλλά κύριε Φαρμάκη, να σας πω κάτι. Όταν κουβεντιάζουμε ένα θέμα, πρέπει να υπάρχει και ένα αποτέλεσμα. Δε. Τώρα, αν υπάρχει ένα ψήφισμα το οποίο θα καταδικάζει, δεν ξέρω κι εγώ τι, σε διάφορες περιπτώσεις. Τώρα, πρέπει να υπάρχουν και συγκεκριμένα πράγματα. Για να είμαστε ειλικρινείς, μετά την αύριο την απόφαση η οποία θα ληφθεί και η οποία έχει τη χρησιμότητά της, είμαι σίγουρος ότι φεύγοντας από το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν θα έχουν πέσει απ' έξω οι τιμές των προϊόντων ή της ενέργειας. Θα πάρθουν κάποιες πρωτοβουλίες. Από την άλλη, πρέπει να ξέρουμε και το εξής. Ένα Περιφερειακό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διαβουλευόμενο όργανο της περιφέρειάς μας. Υπ' αυτή την έννοια, γι' αυτό και θεωρώ ότι πολύ καλά έκανε και η παράταξη της μείζωνος αντιπολίτευσης και ζήτησε να έρθει το θέμα αυτό προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και με χαρά
έγινε αποδεκτή αυτή η πρόταση. Θεωρούμε ότι είναι εκ των ουκάνευ το γεγονός ότι θα πρέπει σαν Περιφερειακό Συμβούλιο να συστοιχίσουμε τη φωνή μας, τη φωνή της αγωνίας, μαζί με όλους τους παραγωγικούς φορείς, μαζί με όλους τους ανθρώπους οι οποίοι, όπως και εγώ, όπως και εσείς, βιώνουν στην καθημερινότητά τους. Δείχνετε το ψωμί τώρα, πριν δείχνετε τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, όλα αυτά που μας κάνουν να αγχωνόμαστε για την επόμενη μέρα στο σπιτικό μας. Για να μην σας πω το δικό μου πόνο, τι μπορεί να συμβεί στα έργα μας, τι μπορεί να συμβεί στο οτιδήποτε άλλο. Σωστά, καλά κάνετε. Ξέρετε, είναι μια μεγάλη αλυσίδα πραγμάτων τα οποία. Μας αφορά όλους. Μας αφορά όλους. Άρα λοιπόν, είναι εκ των ουκάνευ ότι προφανώς και οι περιφέρειες δεν μπορούν να ασκήσουν τέτοιου είδους οικονομική πολιτική. Όμως, εδώ θα πρέπει να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη σωστή τους βάση. Θα πρέπει, είναι μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία. Έγινε πριν από λίγο καιρό το Περιφερειακό Συμβούλιο που αφορούσε στον απολογισμό μας. Εκεί είχα την ευκαιρία να γυρίσω λίγο πίσω και να μιλήσω τι ήταν αυτά που κάναμε, όχι επειδή ξέραμε ότι θα έρθει αυτό που θα έρθει. Προς Θεού, ξέρετε γιατί όμως. Γιατί η Δυτική Ελλάδα ήταν ήδη μια περιοχή η οποία ήταν σε υστέρηση. Γιατί ήδη βρεθήκαμε αντιμέτωποι με τις επιπτώσεις της πανδημίας. Τι αποφασίσαμε λοιπόν, και αυτό είναι μια πολιτική η οποία δικαιώθηκε μέσα από την, δυστυχώς, από την δύσκολη αυτή και τραγική επικαιρότητα που έχει να κάνει με τις αυξήσεις των τιμών. Τι κάναμε λοιπόν, θυμίζω, μίλησα για 1996 νέα έργα, μια αύξηση της τάξης του 963% σε εντάξεις έργων, 189% σε προϋπολογισμό έργων, 62% σε αύξηση απορροφησιμότητας σε σχέση με το 20. Θυμίζω ότι το 44% του συνολικού προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων έχει υπογραφτεί κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών. Παράλληλα, είμαστε αυτοί οι οποίοι μιλήσαμε για τη σημασία του οικονομικού και κοινωνικού πολλαπλασιαστή. Ίσως να ακούγονται αυτά λίγο αόριστα και γενικά. Θα σας πω όμως το εξής. Πρέπει να το κατανοήσουμε. Να το μεταφράσουμε πρέπει. Να το κατανοήσουμε. Έτσι. Ο χρόνος είναι το μείζον. Έχουμε αντίπαλό μας το χρόνο. Και όταν έχεις μια απόσταση να διανύσεις μεγάλη και έχεις υστέρηση, σε πίσω από τον άλλον δηλαδή, τι πρέπει να κάνεις για να τον φτάσεις? Δεν πρέπει να αγκαζώσεις. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα πρέπει να κάνεις εμπροστοβαρή πολιτική. Δηλαδή να τρέξεις τώρα και μόλις τον φτάσεις θα αρχίζεις να τον διαγωνίζεσαι για να δούμε ποιος θα κόψει πρώτος την κορδέλα. Τη γραμμή. Άρα, τι κάνεις λοιπόν? Κάνεις μια εμπροστοβαρή πολιτική. Αυτό που σας περιέγραψα ήδη. Αυτό που σας περιέγραψα ήδη τι λέει? Ότι δώσαμε τα λεφτά τότε. Γιατί? Φανταστείτε να μην τα είχαμε δώσει και να τα κρατάγαμε να τα δώσουμε προεκλογικά. Γιατί τα λεφτά, ναι τα δίνεις, ναι εντάσεις, πότε αρχίζει να υλοποιείται κάτι? Μετά από ένα χρόνο, ενάμιση χρόνο. Σωστά, δεν μπορεί να γίνει άμεσα. Δεν γίνεται άμεσα, υπάρχει μια σειρά των πραγμάτων. Διαδικασία. Ζούμε στο ελληνικό δημόσιο, έτσι. Όμως, σκεφτείτε να μην είχε γίνει εδώ αυτό και μια διετία. Αυτό λοιπόν είναι. Άρα λέω, σε καμία περίπτωση δεν λέω ότι λύσαμε το πρόβλημα. Το πρόβλημα μας ξεπερνάει όλους, ξεπερνάει την περιφέρεια, ξεπερνάει ολόκληρη την Ευρώπη και τον κόσμο έτσι όπως έχει εξελιχθεί. Όμως, δηλαδή, θα δούμε το επόμενο διάστημα μια μεγάλη κινητικότητα για να το μεταφράσουμε μέσα από αυτά τα έργα που θα γίνουν. Δεν μπορεί εμείς όμως να είμαστε αμέτωχοι σε όλο αυτό, σαν Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν μπορεί να μην πούμε ότι, έλα εδώ, κυβέρνηση, πρέπει να καταλάβεις ότι εδώ πρέπει να ληφθούν μέτρα. Θα μου πεις, δεν το ξέρει. Προφανώς και θα πρέπει να το ξέρει. Αλλά πρέπει να ενώσετε τη φωνή σας. Πρέπει να ενώσουμε τη φωνή μας. Αυτό είναι η δημοκρατία. Από την άλλη, σε καμία περίπτωση δεν θέλω και δεν πιστεύω να δούμε ένα Περιφερειακό Συμβούλιο όπου θα γίνουν διαγωνισμοί και επαναστατικές γυμναστικές και διαγωνισμοί ποιος είναι τίνος κτλ. Αυτά μακριά από τη δικιά μου λογική, μακριά από τη δικιά μου σκέψη. Η αυτοδιοίκηση πρέπει να μεταφράζει της κοινωνίας τη φωνή και μόνον αυτή. Και να μην, εμείς σας είπα, πιστεύουμε σε μια αυτοδιοίκηση η οποία είναι χειραφετημένη και όχι χειραγωγημένη. Μάλιστα. Άρα υπάρχει όμως στη σκέψη σας κάποια άλλη πρωτοβουλία το επόμενο διάστημα για να δούμε και πώς θα εξελιχθούν όλα τα πράγματα. Ήδη. Γιατί όπως με την πανδημία, αντιδράσατε άμεσα. Ένα πακέτο, μια χρηματοδότηση που αφορούσε τις επιχειρήσεις που επλήγησαν τότε. Υπάρχει περίπτωση να επεξεργαστείτε κάτι τέτοιο το επόμενο διάστημα, συζητώντας το βέβαια και με τους άλλους περιφερειάρχες? Ξέρω ότι η Ένωση Περιφερειών είστε στη συνεχή επαφή. Μήπως υπάρξει κάποια τέτοιου είδους δυνατότητα? Θα σας πω. Ήδη να σας πω, στο κομμάτι των αρμοδιοτήτων μας έχουμε ήδη ξεκινήσει συζητήσεις
και με τους μεταφορείς, για παράδειγμα, που είναι ένας κλάδος ο οποίος συνεργαζόμαστε λόγω της μεταφοράς των μαθητών. Ήδη βρισκόμαστε πολύ κοντά σε μια προσπάθεια να επιλύσουμε το πρόβλημα μέσω της, ουσιαστικά της ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης, ούτως ώστε λόγω ακριβώς της ανατίμησης μας δίνει όμως τα περιθώρια ο νόμος να το κάνουμε, να τσιμπήσουν λίγο ως προς την τιμή που λαμβάνουν για την εκτέλεση του έργου. Α, μάλιστα. Υπάρχουν δηλαδή κάποιοι τρόποι. Υπάρχουν εργαλεία και προφανώς... Ναι. Θα τα επεξεργαστείτε. Προφανώς τα επεξεργαζόμαστε ήδη. Έτσι, πριν έρθω εδώ, ήμασταν τώρα με τους μεταφορείς. Το πρωί είχαμε σύσκεψη με άλλους μεταφορείς. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με όλους τους παραγωγικούς φορείς, οι οποίοι, να σημειώσω εδώ, είναι προς κάθε κατεύθυνση στο σχολείο, δεν έχουν ανάγκη από μεσάζοντες. Όλοι οι παραγωγικοί φορείς ξέρουν ότι η πόρτα της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και τα αυτιά της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι ανοιχτά και βρισκόμαστε εδώ για να μπορέσουμε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας και όχι ως μάγοι, ούτε ως μαθητευόμενοι μάγοι, αλλά ούτε ως μάγοι απλοί, να δίνουμε λύσεις. Είμαστε εκεί να δίνουμε λύσεις μέσα στα περιθώρια Μάλιστα. που μας δίνει ο νόμος. Και εκεί έρχεται ακριβώς η λύση σε αυτό που λέτε. Γιατί μπορέσαμε να κάνουμε αυτό που κάναμε μες στην πανδημία. Μες στην πανδημία, γιατί είχε φοβερά αντανακλαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, αμέσως δραστηριοποιήθηκε, αμέσως άλλαξε τους τρόπους με τους οποίους μπορούσες να διοχετεύεις τα ευρωπαϊκά χρήματα και έτσι εμείς πήραμε την ευκαιρία και μπορέσαμε να στρέψουμε πόρους προς αυτή την κατεύθυνση. Σε χρόνους ρεκόρ για την ελληνική δημόσια διοίκηση. Σε χρόνους ρεκόρ. Σχεδιασμός, υλοποίηση και πληρωμή έργων μέσα σε ένα χρόνο. Δεν έχουν ξαναγίνει αυτά. Σωστά, καλά κάνετε και το αναφέρετε. Λοιπόν, κρατάμε το ότι είστε σε επικοινωνία με όλους τους παραγωγικούς φορείς. Η συζήτηση είναι μπροστά. Η συζήτηση είναι μπροστά. Και σίγουρα θα πρέπει να, ακριβώς επειδή ο σχεδιασμός ενός πλαισίου δράσης, μέτρων που θα βοηθήσουν, ξαναλέω, δεν θα λύσουν τα δυναμάρια. Νομίζω ότι το ξέρουμε όλοι αυτό, κύριε Περιφερειάρχε. Τα δυναμάρια τα δικά μας είναι συγκεκριμένα. Μην τρελαθούμε. Ούτε λύσετε κι εσείς το πρόβλημα της πανδημίας. Στηρίξατε τις επιχειρήσεις. Καθένας βάζει την πλάτη που μπορεί, όπως μπορεί. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να ξέρουμε το εξής. Αυτή η συζήτηση θα πρέπει να γίνεται με όρους ειλικρίνειας. Και να μην το παίζει ο καθένας ότι έχει ένα μαγικό ραβδάκι και ότι αν ήμουν εγώ θα το έκανα έτσι. Ξέρετε, αυτό είναι σαν το κλασικό ελληνικό. Κάθεται κάποιος στον καναπέ, βλέπει το παιχνίδι και λέει: Α, αν ήμουν εγώ προπονητής, θα έβαζα αυτόν, θα έκανα εκείνον. Εντάξει. Σε είδαμε. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Περιφερειάρχα, που ήσασταν εδώ μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.